Ευθύμης Λαβαδάς, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Φοιτητικού Συλλόγου Γεωπονικού. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα, ένα χρόνο μετά το πρώτο lockdown και το κλείσιμο των σχολών, για να διαδηλώσουμε για τις πραγματικές μας ανάγκες και για τα πραγματικά μας δικαιώματα. Η κυβέρνηση, αντί να ασχοληθεί με τα πραγματικά μας προβλήματα, φέρνει την αστυνομία στις σχολές, διαγράφει στους φοιτητές, συστήνει πειθαρχικά συμβούλια, λες και φοιτητές είναι εγκληματίες, και από την άλλη δίνει προκλητικά 30 εκατομμύρια για να στηθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία. Μόλις χθες η Νίκη Κεραμέως έδωσε χρήματα στην εκκλησία και αντίστοιχα οι δικές μας ανάγκες βάλλονται. Οι πολλοί φοιτητές βιώνουμε οικονομικά προβλήματα, πληρώνουμε σπίτια ενίκια στα οποία δεν κατοικούμε και δεν μένουμε. Η τηλεκπαίδευση έχει οξύνει τις ανισότητες αυτή τη στιγμή στην παιδεία και βρισκόμαστε ένα χρόνο μακριά από τα πανεπιστήμια μας, τον κοινωνικό μας χώρο, στο ζωτικό μας χώρο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Επομένως, το φοιτητικό κίνημα σήμερα βρίσκεται για άλλη μια φορά στον δρόμο για να δώσει την απάντηση η οποία αρμόζει αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση.